που είναι η εκπομπή. Ωραία η έρευνα της. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην τρίτη ώρα του Λόγο Επειδή. Άιντε να σύρουμε το χορό, πιάσε και εκεί το μαντίλι. Δεν σε κόβω να έχεις χορέψει ποτέ σε γάμο. Τι λες, ρε. Όλα τα πράγματα που λες, από τους πρώτους είναι. Αλήθεια. Σε φάση τόσο πολύ που θέλω να πάω και σε αυτόν τον πρώτο χορό που χορεύει μόνο το σόι. Αμά, θα σε σχολιάσει εδώ γιατί έχουμε υπεύθυνο αναλυτή, κυρίες και κύριοι, των ανθρώπων που συμμετέχουν στις γαμομαυτίσεις και είναι χαρακτηριστικές κατηγορίες, σαν αυτό που περιγράψε μόλις τώρα η Κική, που θέλει να σύρει πρώτη το χορό πριν από τα σόγια. Και συνδεόμαστε, κυρίες και κύριοι, μέσα στα αναλυτήρια της εκπομπής με το αγαπημένο μας προβοκατέρ στα κέντρα των αποφάσεων στην Αθήνα. Ο Ντίνος Ωριτινιώτης είναι στη γραμμή. Σέρνει το χορό, καλημέρα. Καλημέρα στην Πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Βλέπεις, δεν το ξεκινάω προβοκατόρ, καλά, δεν έχουμε και αγώνα τώρα. Έτσι, καλά, έπρεπε. Στην Αθήνα αγαπάμε, όμως παίζει. Να τι άλλη, αμέσως να γλύψεις, να πάρει καμιά θεσούλα εκεί στα Υπουργεία, αμέσως. Έπρεπε να σε βγάλω χθες. Καλημέρα και εκεί. Έπρεπε να σε βγάλω χθες να πούμε για το τελικό, αλλά τέλος πάντων. Έπρεπε να βγάλεις τον τόκο χθες, ήταν μέσα, οπότε είχε διάφορα να σου. Το είχαμε κανονίσει, αλλά το ξέχασα. Τέλος πάντων. Αυτό δεν διαφέρει τον κόσμο. Είχε να σου πει πολλά πάντως. Ένας Παναθηναϊκός που πήγε να δει το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το καλύτερο. Έχοντας σαφή προτίμηση, είχε να σου πει διάφορα. Έτσι, έτσι. Αλλά μην το σκάλισουμε περισσότερο. Έτσι. Θα σε βγάλουμε την άλλη εβδομάδα να διηγηθείς και το προσωπικό σου δράμα για ακόμη μια φορά που το είχαμε αναλύσει εδώ από το Λόγο Επειδή. Κυρίες και κύριοι, γιατί είναι περίοδος και εμάς εδώ τώρα στη Θεσσαλονίκη μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα, διότι παντρεύεται ο γιος του Ιβάν και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι θα αντιμετωπίσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Μην πάμε αδιάβαστοι. Πού παντρεύεται. Παντρεύεται στο πρώην σπίτι του βασιλιά, στο παλατάκι. Λαϊκά πράγματα, έτσι. Λαϊκά. Ματζίδικα, έτοιμα. Και μάλιστα υπάρχει φημολογία ότι μπορεί να έρθει μέχρι και ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ναι. Δεν νομίζω την εθιμολογία, νομίζω την δεδομένο. Έτσι, έτσι. Δια επίπροσκληση. Ναι, δεν το πιστεύει και εκεί άμεσα. Γιατί να μην έρθει ο Πούτιν, τι είναι αυτά γιατί τώρα. Γιατί δεν έχει άκρες ο Σαβίδης, δηλαδή. Δεν είναι ο Πούτιν να πάει στο γάμο να σύρει το χορό, σε παρακαλώ. Επειδή το φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι τον Πούτιν να χτυπάει το ποτηράκι για να πέσει τα ζωσόφυλλα κτλ. Να σένει το χορό και έτσι μετά θα πάμε πάρουμε και την πόλη. Έτσι, για το αυτά. Γιόλο. Για το γιόλο, έτσι, για τις προφητείες. Λοιπόν, στο προβοκατέρ υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, αγαπητοί φίλοι. Το 7 τύποι που συναντάς σε γαμοβαφτίσεις. Καταρχήν, πρώτη ερώτηση, Ντίνο μου. Η καταρχά να σε διορθώσει, ναι. Είναι στήλη 7 τύποι. Ναι. Πάμε σχεδόν κάθε 10 μέρες μαζί με τον Νίκο τον Πόβολο. Η αγαπημένη. Και βγάζουμε ότι έτσι. Και ό,τι κατεβάζει κούτρα, μας το γράφουμε. Γιατί έχει να κάνει με διάφορες καταστάσεις από την καθημερινότητά μας. Ιδίως το θέμα των γάμων από εδώ και πέρα από Μάιο ξεκινάει η σεζόν. Είναι το Μουντιάλ. Τι γίνεται. Ναι. Σκάνε σοριδώνει προσκλήσεις. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στην ίδια φάση. Έχουμε και εμείς έτσι ένα ράφι. Και ετοιμαζόμαστε να δούμε πώς θα αρχίσουμε να καβατζωνόμαστε και να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε και πού θα ανήκουμε. Γιατί πρέπει να ανήκουμε κάπου όταν θα πηγαίνουμε και να έχουμε μια χαρακτηριστική κατηγορία. Όλοι αν την πελίτσα μας οι Έλληνες τη χρειαζόμαστε. Είναι έτσι. Δεδομένο αυτό, δεν είναι. 7 τύποι λοιπόν που συναντάς σε γαμοβαφτίσεις. Και ποιοι είναι αυτοί. Κοίτα, θα ξεκινήσω με τον Φάντασμα, ναι. Γιατί νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκεις και εσύ, φίλτατε, Μπαμπέτε, ναι. Για πες, θα σου πω εγώ σε ποια. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο Φάντασμα, θα σου εξηγήσω. Να είναι αυτός που σκάει στην εκκλησία, αλλά δεν μπαίνει ποτέ μέσα στην εκκλησία. Κάθεται απ' έξω, σε όλο το τελετουργικό. Ναι. Έχει καβατζωθεί από πριν με 2-3 πακέτα. Ναι, καλά το πας. Κάνει κουβέντα με όλο τον κόσμο. Δεν μπαίνει μέσα, κάνει και τράκα και από το θείο της Νύφης που έχει πάει από το χωριό άμα ξεμείνει από τσιγάρα. Και είναι ο τύπος ο κλασικός ο οποίος δεν ξέρει καν ας πούμε τι εύχονται σε ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή θα πάει στο γάμο και πιο πιθανό είναι να έχει ας πούμε στο ζευγάρι και του χρόνου ή το οτιδήποτε τέτοιο περίεργο. Πολύ καλά νομίζω, το πας. Νομίζω ότι γέρνεις προς εκεί. Είναι η μισή μου καρδιά βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται εκεί. Η μισή μου καρδιά. Θα την βρούμε και την άλλη μισή. Ναι. Είπες αυτό για την ευχή, έχω μια απορία. Στους κουμπάρους, στους γάμους. Ευχόμαστε. Τι ευχόμαστε. Παντάξια. Το ανταράκι είναι άξιος πάντα, καταλαβαίνετε. Παντάξια. Μόνο στα βαφτίσια. Παντάξια. Παντού, παντού. Η αξιοσύνη του κουμπάρου είναι δεδομένη παντού. Διαχρονική. Ναι, είναι διαχρονική. Από εκεί ξεκινάει ένας επιτυχημένος γάμος. Μια πετυχημένη τελετή εν προκειμένου. Άρα, μπράβο. Διοργάνωση. Διοργάνωση. Έτσι. Να μην πάτε στην ΕΠΟ να σας κάνει το γάμο. Σε καμία περίπτωση. Κανένας γκυρτζίκης. Έτσι.
Ο φάντας μας λοιπόν, ο οποίος εγώ τον βρει. Εσύ Κική μου εντάσσεσαι μέσα στον. Όχι. Μπαίνεις μέσα. Δεν μπαίνω. Δεν μπαίνεις. Για να μην ανάψω κυριά και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά δεν καπνίζεις όμως. Δεν καπνίζω, ναι, οπότε. Πιάνει συζήτηση με τα σόγια. Εγώ πιάνω. Στο τσακίρι και έφυγε. Ναι, πιάνω, πιάνω. Τρομερό παιδί, τρομερό τέτοιο. Και να μην το ξέρω κιόλα. Δηλαδή να ξέρω την ύφη, α πούμε, θα πω για το γαμπρό. Α, καταπληκτικό παλικάρι και αυτά. Μεγάλη γραφικότητα. Λοιπόν, νούμερο 2. Νούμερο 2, πάμε στην coach. Η coach είναι συνήθως η ξάδερφη της νύφης ή της μητέρας που δεν συνοδεύεται και έχει πάει στην εκκλησία για ένα και μόνο λόγο, για να δώσει εντολές. Έτσι. Δηλαδή είναι η λόχαγός, να το πούμε έτσι, της όλης, του όλου σκηνικού. Η τεχνική, ναι, τεχνική διευθύντρια. Έτσι, τεχνική, είναι η τεχνική διευθύντρια, αυτό ακριβώς. Είναι ο Μπάγεβιτς, δηλαδή των γάμων. Ο Μπάγεβιτς με λίγο καλύτερα ελληνικά. Αυτό. Έχει το κουμάντο. Και περισσότερο ενθουσιασμό. Είναι καλά, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και καλά, περισσότερο ενθουσιασμό έχει οποιοδήποτε. Όχι οποιοδήποτε μιλάει ελληνικά, οποιοδήποτε μιλάει. Αυτό το σύμπαν, τέλος πάντων, οπότε ναι. Αυτή τι κάνει, η coach. Η coach είναι εντολές. Φίλε, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι. Βρίσκει συνήθως τα κορίδα. πήγαινε, φέρε τα κουφέτα από τα αμάξι. πήγαινε στο σπίτι να φέρε τις σφαίρες. Ναι. Πήγαινε τα δώρα σπίτι και γίνα πίσω για να σε ξαναστείλω κάπου αλλού. Ξέρεις, είναι σε αυτή τη φάση. Δεν σε δουλειά να βρίσκεται. Δεν σταματάει. Να υπάρχει. Βουλίτσα να υπάρχει και εντολές να δίνει, ναι. Το παίρνει πάρα πολύ πατριωτικά η coach. Κοίτα, νομίζει ότι είναι πιο σημαντική, ότι είναι πιο σημαντικός ο ρόλος της από αυτό του ζευγάριου. Ενώ ότι γάμος χωρίς το ζευγάρι θα γινόταν, χωρίς αυτήν δεν γίνεται. Ναι, ο Πύρλο της. Όχι ρε μεγάλη, τι είπες τώρα. Αυτό που είπε είναι και να βάλουμε μια τελεία εκεί, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, μας ξεφτύλισε. Και να ευχηθούμε και χρόνια πολλά γιατί είναι γενέθλια σήμερα. Έτσι, χρόνια πολλά στον coach των γάμων Πύρλο και στις κάθε Πύρλο αυτού του κόσμου. Νούμερο 3. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, νούμερο 3. Νούμερο 3, πάμε στον αγαπημένο το δικό μου, είναι ο Κομφούζιος. Δεν ξέρω, καμιά φορά όταν πηγαίνεις έτσι σε γάμους και βλέπεις μεγάλες ουρές, ένας και μόνος λόγος υπάρχει, είναι ο Κομφούζιος. Είναι ο τύπος αυτός που έχει σταθεί στην ώρα της χαιρετίας, έχει σταθεί μπροστά από το ζευγάρι και αντί να πει το κλασικό πάντα άξιος ή να ζήσετε ή το οτιδήποτε, ξεκινάει σε φάση, λοιπόν, ακούστε να σας πω μια καταπληκτική ιστορία από τότε που παντρεύτηκα εγώ. Και θυμάται να τελειώσει μετά από κανένα μισά ώρα, ας πούμε. Λοιπόν, λέει για να μην σας τα απολόγω, να ζήσετε. Είναι λίγο Πασόκ. Αφού... είναι μόνο Πασόκ. Είναι μόνο Πασόκ με αναφορές σε ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Και αυτό δεδομένο. Και φυσικά ο τρόμος αυτού, ξέρεις ποιος είναι. Ποιος. Αυτό το τελευταίο, αυτή η τελευταία η μόδα που λέει ο παπάς στο τέλος της τελετής. Το ζευγάρι δεν θα το ευχηθείτε εδώ, θα πάτε στην τελική κλαμπ, ναι. Και εκεί παθαίνει, ξέρεις. Εκεί παθαίνει ένα μόκ, ναι. Εκεί τον αναγνωρίζει από το δάκρυ στο μάγουλο, δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Ο Κομφούζιος είναι μόνο συνδικαλιστής, πιστεύω. Ο Κομφούζιος είναι συνδικαλιστής και ρήτορα, στο επάγγελμα ρήτορα. Γιατί υπάρχει έτσι μια τέτοια επαγγελματική τάξη που αναπτύσσεται τα τελευταία. Ακριβώς. Και παίρνει και λίγο σε αθλητικό ραδιόφωνο, ενδεχομένως. Σωστό και αυτό. Αλλά δεν μιλάει για αθλητικά. Και δεν μιλάει για το προηγούμενο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα από αυτό που έχεις αναπτύξει. Λοιπόν, νούμερο 4, κατηγορίας που συναντάς στις γαμοβαφτίσεις. Νούμερο 4 είναι το δουλάκι. Το δουλάκι έχουμε να κάνουμε με το πιτσιρίκι της όλης φάσης. Ναι. Ανιψάκι κάποιου ξαδερφάκι, ξέρω εγώ, μακρινό. Ναι, ναι. Ηλικίας 5 έως 10 χρονών. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο θύμα των τελετών. Είναι ο Μπόμπυρας που η μάνα θα του φορέσει με το ζόρι που κάμισε με γραβάτα ή παπιόν. Θα του περάσει και το ζελέ στα μαλλιά του όπως πηγαίνουν εκκλησία και άμα του φύγει και καμιά τρίχα, ας πούμε, θα σαλιώσει η μάνα του αντίχειρες να το φτιάξει. Έχει πάρει τις εντολές από πριν, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, θα δώσει τον δώρο, θα πεις ευχές. Ναι, με χαρτάκι. Θα τα πεις έτσι ακριβώς, θα κάνεις εκείνο και όταν σε φωτογραφίνουν θα χαμογελάσεις κιόλα. Επίσης. Και δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Ερώτηση. Ακολουθεί... Ναι, όλοι έχουμε υπάρξει. Όλοι έχουμε υπάρξει. Όλοι έχουμε. Ναι, για να περάσει τα νότερα τις ανώτερες κατηγορίες πρέπει να περάσει οπωσδήποτε. Ναι, είναι και τα τσικό. Τα τσικό είναι το ψήσιμο. Το ψήσιμο για να μπορέσει να σταθείς σε ένα γάμο αξιοπρεπώς αύριο μεθαύριο. Έτσι ακριβώς. Ερώτηση. Το δουλάκι είναι το παιδάκι που χορεύει πάντα ζεμπεκιά σε ένα γάμο. Εκεί αυτό μπορεί να το κάνει. Που το εννοείται. Που του λέει
λένε άντε βρε σήκω. Γίνονται όλα για να χορέψεις. Άμα το δεις είναι ρομποτικές οι κινήσεις. Του ξέρεις, τις έχει μάθει ένα μήνα πριν, το έχουν λιώσει την προπόνηση το πιτυρίκι. Και βγάζει και ένα πόνο ότι τι έχω περάσει εγώ σε αυτή τη ζωή. Το νιώθει το κομμάτι. Επειδή έχω παίξει μουσική σε γάμους και ξέρω, μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Χορεύουνε παιδάκια. Να αλλάξω όλο το πρόγραμμα γιατί πρέπει να δουλέψει το δουλάκι ζεμπεκιά και να ψάχνω τώρα εγώ τέτοιο. Ρε τον Αετό πεθαίνει στον αέρα για το 7χρονο μου ζητήσανε. Εκεί τους έπαιζα δίσκο και δεν το είχα. Δεν καταλαβαίνεις εσύ, δεν ξέρεις εσύ από αυτά. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις τι περνάνε. Και δεν το είχα και του βάλα κάτι ζεμπεκές, να πούμε 7 η ώρα σε χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη για Νιτσά. Ζεμπεκιά ζουζουνιά. Τούρι τη ζουζουνιά. Για τους γάμους βεβαίως. Μια χαρά. Παρακάτω, επόμενη κατηγορία. Παρακάτω είναι η αγαπημένη μας. Δηλαδή είναι ο γηπεδικός. Έτσι. Κοίτα, εδώ υπάρχει μια σύγχυση. Συνήθως ο γηπεδικός είναι και η αντροπαρέα, η κολλητή του γαμπρού. Mm-hmm. Και η κλαρινό γαμπρή. Ναι, εντάξει. Εντάξει τώρα. Ναι, Κίκη, να πούμε ναι. Δεν είναι ακριβώς κλαρινό γαμπρή, θα σου εξηγήσω. Είναι παθιασμένη. Δεν είναι ότι... Τι είναι. Είναι παθιασμένοι τύποι που πάνε στο γάμο. Πασατέμπο δοκίσουν... άκουσα και λέω ότι... Όχι, πασατέμπο. Παντός καιρού θα μπορούσε να πεις. Εντάξει, οκ. Ναι. Είναι αυτοί που πάνε και στείνονται έξω από την εκκλησία, περιμένουν τη βασική στιγμή που η όμορφη φίλη της κουμπάρας, η πανέμορφη φίλη της κουμπάρας ή της νύφης θα μοιράσει το ρύζι. Ναι. Και απλώνουν χέρια, πόδια, στόματα για να αρπάξουν όσο περισσότερο γίνεται. Εννοείται ότι με το που βγαίνει το ζευγάρι στα σκαλοπάτια γίνεται ο κακός χαμός. Ρίχνουν χουρτιές με μίσος και υπάρχουν φήμες που λένε ότι σκοπός τους απότερος είναι να τραυματίσουν εκείνη τη στιγμή. Να τιμωρηθεί ο γάμος, να μην ξαναγίνει. Να τιμωρηθεί ο γάμος, ναι, σωστά. Ερώτηση για τον... Πώς τον ονομάτισες? Ο γηπεδικός. Τον γηπεδικό. Ερώτηση, ο γηπεδικός είναι ταυτόχρονα και ο πέφτουλας, ο wedding crusher της όλης υπόθεσης. Εννοείται. Ξέρεις τι, μιλάμε για τέτοια αφοσίωση που συνήθως το μυαλό του έχει, έχει κολλήσει μόνο εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε τι παίζει τριγύρω, ούτε οι όμορφες παρουσίες, ούτε τίποτα. Τους ενδιαφέρει το ρύζι, τους ενδιαφέρει να κάνουν γενικά βαβούρα. Η κερκίδα, ρε παιδί μου. Η κερκίδα, δηλαδή, και στο γλέντι είναι οι ίδιοι που ξεκινάνε να χτυπάνε τα ποτήρια για να γλωσσοφληθούν. Είναι ίδιο γαμπρός. Είναι αυτοί που αν είναι ο παδός ο γαμπρός θα ζητήσουν από τον DJ να βάλει τον ύμνο της ομάδας για να ξεκινήσουν το σύνθημα και να φωνάζουν. Ναι, θα ανάψουν πυρσό. Αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν και γάμοι που αναφέρονται αναμένη υπηρεσία, ας πούμε, στην υποδοχή του γαμπρού. Είναι αυτοί που πάνε στο γήπεδο και είναι με πλάτη στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Και φωνάζουν μόνο συνθήματα της ομάδας τους. Έτσι, τρέλα. Έτσι. Να σου πω και λίγο, ντρέπομαι λίγο που το λέω έτσι δημόσια, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία ανέβηκε εγώ. Ειλικρινά, ντρέπομαι, αλλά λίγο στο λίγο πιο εξευγενισμένο, ας πούμε, προς τα εκεί, καταλαβαίνω. Εντάξει, άρα όμως είσαι. Είσαι γηπεδικός σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Άνα, μπράβο. Είμαι ευρωπαϊσμένος γηπεδικός. Και δεν κοιτάει τον ποδόγυρο επίσης, γιατί αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Λοιπόν, παρακάτω, επόμενη κατηγορία. Παραπάνω πάμε στη θεία την Κρινοπούλου. Η Κρινοπούλου, σκέτο. Ναι. Είναι η φίτσα που της στέλνει τα πάντα. Ναι. Θα κάτσει εκεί σε μια γωνίτσα, θα βγάλει τα ραντάρ της και θα ξεκινήσει. Και κοίτα την μπομπονιέρες πήγαν και πήραν, λεφτά δεν έχουνε. Ή ας πούμε στο γλέντι όταν πάει εδώ δες τόσα τραπέζια ούτε ένα σεμεδάκι, γελάει ο κόσμος, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι η τύπησα που κάθεται ας πούμε και ασχολείται με το οτιδήποτε και προσπαθεί να μειώσει την όλη φάση. Συνήθως είναι και καμιά γειτόνισσα, τριτοτέταρτη ξαδέρφη της μάνας. Γειτόνισσα δηλαδή... που έχει έρθει κατά λάθος αυτό που την έχει φωνάξει η μάνα και έχει τσακωθεί με το ζευγάρι. Είναι λοιπόν, αυτές που φέρνουν πράγμα. Δώρα, ξέρω εγώ, φλιτζανάκια. Δώρα από άλλους γάμους θέλεις να πεις, δώρα που έχει πάρει. Έτσι, ακριβώς. Ό,τι έχει το ψυγείο. Λοιπόν, αυτή είναι η έκτη κατηγορία. Η έκτη. Και είμαστε στην 7η κατηγορία των τύπων που συναντάς σε γάμο βαφτίσεις. Και, ναι, κλείνουμε με τον all time classic, ναι. Είναι ο Τσόντας. Ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις όμως. Όχι. Ο Τσόντας είναι αυτός που όταν κάθεται το ζευγάρι πριν το γάμο για να βγάλει που θα κάτσει οποιοδήποτε στο τραπέζι, πως θα κάτσουν παρές, ακούγεται η νύφη να λέει μωρέ πάρθαν αυτόν τον πιπ. Είναι αυτός που ο άκυρος που δεν ξέρουν πού να το βάλουν. Και στην αίθουσα δεξίως όταν κάθονται στα τραπέζια ο Τσόντας είναι ο ξεκάρφωτος. Σκάει συνήθως μόνος του και στην εκκλησία και στο γλέντι. Νιώθει ότι τον κοιτάζουν όλοι επειδή είναι μόνος του. Ξέρεις και σε τέτοια φάση. Και αν υπάρχει ένα τραπέζι με 8 άτομα
θα είναι 7 γιατροί και αυτός θα είναι ο δικηγόρος. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Το πιο λογικό θα είναι να είναι 7 σουλατζίτες και, και αυτός να είναι διαιτολόγος. Λοιπόν, υπάρχει μια επιμέρους κατηγορία τσόντα, την οποία έχω παραδείγματα, που δεν είναι ακριβώς αυτό. Ήταν άτομα που πηγαίνανε σε γάμους χωρίς να ξέρουν κανέναν. Πηγαίνα σε μαγαζιά γάμων. Επίτηδες. Πηγαίνα σε τζαμπατζίδες. Το... Ναι, τζαμπατζίδες. Κάθε Σάββατο. Τζαμπατζίδες. Είναι 8η κατηγορία, μπορούμε να την παίξουμε κάποια. Ναι, και πηγαίναν, αράζανε, παραγγέλανε, τρώγανε και σου λέει: ο ένας θα πορεί, θα πει είναι του γαμπρού το σόι, ο άλλος θα πει είναι της νύφης το σόι. Κανείς δεν θα τολμήσει ακόμα και να τους καταλάβουν, να τους ρωτήσει και να τους διώξει. Συγκεκριμένη περίπτωση. Είπα, ναι, ντρέπεσαι, εντάξει. Οπότε αυτοί είχαν. Ρεσί, αυτό είναι ολόκληρη σχολή. Βεβαίως, βεβαίως. Μια... Ναι, δεν ανήκει σε κατηγορία, είναι μια. Ακαδημαϊκό. Ακαδημαϊκού επίπεδου. Λοιπόν, δύο κατηγορίες εδώ που βγάλαμε εγώ με την Κική, ίσως αυτή. Μισό λεπτό, τις βγάζετε, αλλά το θέμα να τις γράφετε και από κάτω, φίλε. Έτσι. Να το ξέρεις ότι ο κόσμος σε αυτή τη στήλη, επειδή αρχίζει και παίζει μπαλίτσα, συμμετέχει από κάτω. Πρέπει να μπούμε. Μπορείτε να μας γράψετε και εσείς οτιδήποτε. Μια κοπέλα στα σχόλια που γράφει μια νέα κατηγορία, πραγματικά την ένιωσα. Σε ποια κατηγορία? Αυτή που πας και σε... και δεν θέλεις, ρε παιδί μου, να μπεις στην όλη διαδικασία, αλλά... Τα βέλη έρχονται κατά πάνω σου και εσύ πότε με το καλό και στα δικά σου κτλ. Συνήθως είναι ο αδερφός του τέτοιου, αδερφός αδερφή από το αυτούς που παντρεύονται. Όχι ρε, όποια, όποια κοπέλα και αν δούνε που είναι σε παραγωγική. Έχει, μη δουν κοπέλα με όρεξη. Με καλύτερη φάση της καριέρας. Μη δουν κοπέλα με ορεξία κατευθείαν. Είναι αυτή, εντάξει, η τελετουργική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι αυτή που στην αρχή δεν τραβάτε με και ασκλέω, το παίζει, δεν θέλω και τέτοια, μετά ξεσαλώνει. Επίσης μια κατηγορία. Ποια είναι μωρέ αυτή. Αλλά είναι και αυτό που είπε και εκεί, που είναι η ίδια. Δεν την εντάσσουμε σε καμία από τις κατηγορίες που ανέλησες, Ντίνο μου, που λέει ότι έχει τέτοιο ενθουσιασμό που πετάγεται κατευθείαν να χορέψει. Θα σύλλει το χορό για τα πάντα. Ενθουσιασμό δεν έχει για το γάμο. Για το, και το πάρτι. Για τη φάση. Και δεν το πάρτι άνοιμα, ναι, εντάξει, είναι ψυχή της παρέας. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Και... Με τον Πόβολο δηλώνουμε αντικοινωνική είμαστε, δηλαδή δύσκολα να σηκωθούμε, θέλουμε τον χρόνο μας. Από αυτούς δεν τους μπορώ, όπως λένε πότε θα χορέψει και δεν σηκώνονται καθόλου. Ούτε εμείς μας μπορούμε, δεν το λέμε με περιφάνεια. Μία άλλη κατηγορία. Όχι, θα σηκωθούμε, αλλά θέλουμε τον χρόνο μας. Να πάρουν τα πατήματα στο γήπεδο, ρε παιδί. Αυτό, να ζεσταθούμε λίγο. Η άλλη μισή καρδιά, είπε ο ένας, μπορεί να είμαι ο φάντασμα. Η άλλη μισή είναι ο Καραγκιόζης του γάμου. Που με καλούν για αυτόν τον λόγο. Και αν δεν σηκωθώ να κάνω καραγκιόζηλικια, απογοητεύονται σε φάση. Μην το βλέπεις έτσι, μην το βλέπεις έτσι, δεν καραγκιόζεις με τίποτα. Ίσα ίσα πιστεύω ότι δίνεις έτσι μια νότα έτσι. Μα δεν θέλω, δεν θέλω, θέλω να πω. Θες να βγάλεις τη ζέρια στο γάμο, τι θέλεις. Δεν θέλω, ρε παιδί. Τώρα έρχεται μια φίλη από το εξωτερικό τρελαμένη να παντρευτεί και μας έχει πει όλους, μας έχει βάλει σε πρόγραμμα ότι τι χορούς θα χορέψουμε. Break dance, τέτοιο, αυτό, το να τ' άλλο. Και έχουμε αγχωθεί. Δηλαδή έχουμε να εισφέρουμε εις πέρα σε ένα έργο. Έτσι. Είναι ένα άγχος αυτό. Ακριβώς μου το είχε και με τον κολλητό μου παντρεύτηκε πριν ένα μήνα και μας έλεγε πώς θα χορέψουμε, τι θα βάλει, τι θα κάνει. Το έχουνε το άγχος. Θέλει να περάσει ο κόσμος καλά και έτσι πρέπει να είναι. Εσύ το χειρότερο είναι τώρα μου ήρθε. Η φάση που πετάνε την αθοδέσμη και την πιάνει και μια κοπέλα που καταλαβαίνεις ότι είναι δεσμευμένη, παντρεμένη. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Για μη κάνει στιγμή, ε. Και γιατί πάει, για τη χαρά του αθλήματος. Ωραίο, καλό είναι αυτό. Συνήθως πάω και εγώ στις αθλήματες. Μα οι οδηγίες από τον διαιτητή είναι σαφείς. Ότι ελάτε οι ανήπαντρες. Πρέπει να είναι και λίγο χαζούλα. Πήγε με πλαστό δελτίο. Και παίξε μέσα. Ναι, μετά όμως πέφτουν τιμωρίες και κράζεται την ΕΠΟ του Γκριτζίκη και το Μαρινάκη. Δεν τα λέμε, δεν τα λέμε. Να ακολουθούμε τους κανόνες, κύριοι. Και επίσης κάτι τελευταίο που το θίξαμε και μέσα στην κουβέντα και να ολοκληρώσουμε αυτό το μέγιστο ζήτημα που στείνει εκατοντάδες εκπομπές και θα τα συζητήσουμε γιατί έχουμε καλοκαίρια μπροστά μας. Και θα τα ζήσουμε. Και θα τα ζήσουμε βεβαίως και θα μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας και το ρεπορτάζ. Είναι οι πέφτουλες που εντάσσονται. Πέφτουλες, Να δω, κοίτα να σου πω κάτι. Κάθε αρσενικό που τραβιέται σε ένα γάμο, δεσμευμένο, αδέσμευτο, νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ανήκει, λες, Και παντρευμένος να είσαι και να είσαι συγκρατημένος στην αρχή, όταν θα αρχίσει να ρίει το αλκοόλ, νομίζω ότι κράζει τον πέφτουλα που χτυπήσει μέσα σου. Άλλοι πιο ξεδιάτροπα, άλλοι πιο επαγγελματικά, ξέρεις. Ναι. Αλλά ξέρεις, ο γάμος όταν είναι όλοι σενιαρισμένοι και ειδικά έτσι, ο γυναικείος πληθυσμός είναι
ακόμη πιο ευθάρρος. Στα καλύτερά του. Στα καλύτερά του. Δεν χρησιμοποιούμε και σε εμείς. Υπάρχει και αυτό το άρθρο. Θα ήθελα να το συζητήσουμε τον Πόβολο ενδεχομένως. Βγάλαμε ένα τέτοιο άρθρο με τα κλισέ. Έτσι που λες. Δικαιολογείται. Υπάρχει μια δικαιολογία, μωρέ. Ας πάει σε παλιάμπελ. Οπότε μπορεί να είναι όλοι σε αυτή την κατηγορία. Είναι οικουμενικοί. Όλοι, ναι. Βασικά ακόμα και ο Γαμπρός. Αν το σκεφτείς, ο Γαμπρός είναι ο τσίφ των πέφτουλων εκείνη την ημέρα. Έχει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να πιάσει, να χουφτώσει, να κάνει όλα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι οι άντρες κιόλας σκέφτονται ότι ποιες είναι οι ελεύθερες και τα λοιπά. Θα ζηλέψουν λίγο που η άλλη παντρεύεται, μήπως να την πιάσω στο φιλότιμο. Και ισχύει. Και έχεις επιτυχία, όπως ισχύει. Μα που έτσι γίνεται, είναι κλεισέ, σου λέω, έτσι γίνεται. Μόλις σύπας εκεί, σύπας. Να σε καλά, Ντίνο μου, σε ευχαριστούμε για την κέρια επιστημονική σου παρέμβαση, την καταπληκτική στήλη. Αχ, εσύ μη χάσεις να γλύψεις τα κέντρα των αποφάσεων. Στην εκπληκτική στήλη. Εκεί είσαι μια από εμάς. Θα σας κόψω και τους δύο. Άντε φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Η εκπληκτική στήλη, κυρίες και κύριοι, του Προβοκατέρ με 7-8 συνήθως κατηγορίες ανθρώπων που όλοι τις, και 10, όλοι τις ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τις στοιχειοθετήσουμε. Εδώ βγαίνουν οι αναλυτές που αναγκάζονται και υπομένουν βασανιστήρια μέσα στην κοινωνία και σε αυτή τη ζήστη για να σας βγάλουν τα συμπεράσματα και να πείτε όλοι, άρε, έτσι τα έλεγε.